Τώρα εκλογές είχαμε στην Εταιριστική Τράπεζα Εύρου και εσείς στα νέο Διοικητικού Συμβουλίου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο εκτελεστικός πρόεδρος της Τράπεζας, ο κ. Σταύρος Σταυράκογλου. Κύριε Σταυράκογλου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Τώρα η σκοπή σας, οι στόχοι σας, μια και μόλις χθες αναλάβατε. Οι στόχοι θα αποτυπωθούν πολύ πιο ευκρινώς το άμεσο προσεχές διάστημα. Χθες ήταν η πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που είχε ως αποκλειστικό θέμα τη συγκρότηση σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρευτικής Τράπεζας Εύρου και κάποια ζητήματα που άπτονται ενημερωτικής φύσεως για το Διοικητικό Συμβούλιο. Έχει προγραμματιστεί η επόμενη συνεδρίαση άμεσα για την προσεχή εβδομάδα την Τετάρτη το απόγευμα, όπου θα προχωρήσει και η οργανωτική δομή, η αποτύπωση της νέας οργανωτικής δομής της Εταιρευτικής Τράπεζας με τον επιμερισμό των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και φυσικά ισόρροπα στα υπόλοιπα ανώτερα στελέχη της διοίκησης της Εταιρευτικής Τράπεζας. Οπότε έχει ξεκινήσει η εκπόνηση ενός αναπτυξιακού επιχειρηματικού μοντέλου, το οποίο φυσικά θα δημοσιοποιηθεί πρώτα στους μετόχους και σε όλους τους ευρύτες. Γιατί καλό είναι να θυμίσουμε ότι η Εταιρευτική Τράπεζα Εύρου είναι μια τράπεζα η οποία κινείται καθαρά στα χωρικά όρια του νομού Εύρου, βάσει καταστατικού όλα τα πρόσωπα τα οποία συναλλάσσονται με τη Εταιρευτική Τράπεζα έχουν υποχρεωτικά έδρα το νομό Εύρου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, όπως έχουμε πει πολλές φορές στο παρελθόν, ότι κάθε τι συμβαίνει μέσα στην Εταιρευτική Τράπεζα Εύρου επανεπενδύεται εντός του νομού Εύρου. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αφορά ουσιαστικά όλους τους ευρύτες. Δεν αποκλείει βέβαια κάποιο το ενδεχόμενο να έρθει κάποιο άλλο επιχειρηματία από άλλη περιοχή της Ελλάδας να έχει συναλλαγή με την τράπεζα. Φυσικά. Δεν αποκλείεται, αλλά θα πρέπει να υπάρξει το προαπαιτούμενο να έχει ιδρύσει έδρα ή υποκατάστημα στο νομό Εύρου. Να έχει μια επιχείρηση. Κύριε Σταυράκουλου, στο παρελθόν είχε ακουστεί ότι η συνεταιριστική τράπεζα, που είναι από αυτές που μείνανε οι συνεταιριστικές, γιατί κάποιες συνεταιριστικές στο παρελθόν κλείσανε, θα μπορέσει να επεκταθεί και σε άλλους νομούς, να ανοίξει κατάστημα για παράδειγμα στη Ροδόπη. Ισχύει κάτι τέτοιο? Πάντοτε στις σκέψεις του Διοικητικού Συμβουλίου και ως ένα στοιχείο οράματος της Εταιρευτικής Τράπεζας είναι η επέκταση και η διεύρυνση των ορίων των χωρικών πέραν του νομού Εύρου. Πάντοτε υπήρχε σαν σκέψη, αλλά έχει προκύψει η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών, που πλέον έχει πάρει διαστάσεις μιας ύφεσης η οποία είναι και πολυετής, με αποτέλεσμα να λειτουργούμε υπό το πρίσμα της θωράκισης πρώτιστα της τράπεζας και της βιωσιμότητάς της ως έχει, και να σκεφτόμαστε μελλοντικά, μεσοπρόθεσμα, όχι μακροπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα τη δυνητική επέκταση του δικτύου της. Μάλιστα. Ένας καταναλωτής, ένας πολίτης, ένας επιχειρηματίας μπορεί να ανοίξει αυτή τη στιγμή λογαριασμό στην Τράπεζα Εύρου? Να πούμε ότι έχετε καταστήματα σε Ορεστιάδα, Δημότυχο, υποκατάστημα Σουφλί και Φέρες και στην Αλεξανδρούπολη, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Σε όλο το νομό Εύρου, κατά μήκος του νομού Εύρου, Αλεξανδρούπολη, Φέρες όπως είπατε, Σουφλί, Δημότυχο και Ορεστιάδα. Ενώ εν μέσω της οικονομικής κρίσης που είπαμε, σε πολλές περιοχές αποψηλώθηκαν τα καταστήματα διάφορων συστημικών τραπεζών, η Συνεταιριστική Τράπεζα Εύρου, γιατί προσφέρει και κοινωνικό έργο βάσει καταστατικού της ούτως ή άλλως, και τυπικά λοιπόν και ουσιαστικά, διατηρεί τα καταστήματά της. Σαφέστατα, κύριε Μαδάκη, μπορεί οποιοδήποτε επιθυμεί κάποια συναλλαγή με την τράπεζα να ανοίξει λογαριασμό, τηρουμένων πάντοτε των συνδικών και των περιορισμών που υπάρχουν μέσα στα capital controls. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σταυράκουλου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Το επόμενο διάστημα φυσικά θα έχουμε την δυνατότητα να τα πούμε και να ευχηθούμε στην Τράπεζα Εύρου να συνεχίσει με αναπτυξιακή πορεία. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.